Βρισκόμαστε στο χώρο προπόνησης, εδώ παρέα με τον Σπύρο Μάριο Φουρτιώτη και με τον Μεθόδιο Φουρτιώτη, τον πατέρα του. Έχω εντυπωσιαστεί ήδη, μόνο και τα μηχανάκια που βλέπω εδώ, πώς θα μας πείτε εσείς στη συνέχεια, πώς θα αποκαλείτε πιο συγκεκριμένα. Να ξεκινήσουμε με το μικρό. Για πες μας δύο λογάκια για αυτό το σπορ που κάνεις. Ναι, ξεκίνησα με το μηχανάκι αυτό που έχει ο μπαμπάκας. Ναι. Μετά έκανα καλά προπόνηση, μετά πήρα αυτό το μηχανάκι και μετά άρχισα να πηγαίνω στους αγώνες και μετά μόλις είδε ο μπαμπάς ότι το έχω διαλύσει αυτό το μηχανάκι μετά από τόση προπόνηση, μου πήρε ένα καινούργιο το μπλατ, γιατί όλοι τρέχουν και με μπλατ. Τι είναι αυτό που μπορείς να μας εξηγήσεις, Σπύρο, περισσότερο, τι είναι? Είναι ένα καλύτερο μηχανάκι, καινούριο όμως, αλλά άμα το ξεταπώσεις θα κάνει κάτι σούζες. Κάνει και σούζες δηλαδή το μηχανάκι. Ναι. Να σου πω, Σπύρο, γιατί δεν διάλεξες να κάνεις ένα άλλο σπορ, ας πούμε, που κάνουν συνήθως τα παιδιά της ηλικίας σου, γιατί είσαι μόλις 7 ετών. Με το cross δηλαδή. Με το cross, να κάνεις, να πας, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, να κάνεις μια πολεμική τέχνη. Είναι πολύ διάσημο σπορ. Και πάω και καράτε και μουσική και αυτά. Αλλά περισσότερο σου αρέσει αυτό? Ναι, και δεν είναι τόσο σαν το motocross, δύσκολο. Είναι πιο εύκολο δηλαδή αυτό? Ναι. Πώς ακριβώς το λέτε εσείς στο χώρο σας? Χώρο πρωτοπόνησης. Το σπορ αυτό που κάνεις, πώς το λέτε? Mini GP. Και τα μηχανάκια αυτά τα οποία κάθεστε τώρα, πώς τα... Αυτό είναι Πολύνη και αυτό είναι Κινέζικο. Μάλιστα. Τα ξέρει όλα, βλέπω. Μεθόδη, για πες μου και εσύ λίγα λόγια για το μικρό. Προφανώς από σένα έχει πάρει κάποια ερεθίσματα, γιατί ασχολείσαι και με τις... Ξεκινήσαμε γιατί ασχολούμαι με τις μοτοσυκλέτες και είναι και η δουλειά μου αυτή. Παράλληλα, ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια λοιπόν να ανεβαίνουμε σε αυτό εδώ που βλέπετε. Κάναμε τα πρώτα μας βήματα, πήραμε ένα καλύτερο. Αυτό είναι μόνο για τα πρώτα μας βήματα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε, άρχισε να το αρέσει, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε να φτάσουμε στο αγωνιστικό επίπεδο, προπονώντας με τις προπονήσεις. Έχουμε συμμετάσχει φέτος, ήταν η πρώτη μας χρονιά, που έγινε μάλιστα και μια καινούργια κατηγορία, γιατί δεν υπήρχε στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Kids, είναι από 7 μέχρι 10 χρονών. Πήραμε μέρος, στον πρώτο αγώνα βγήκαμε τρίτη. Στο δεύτερο αγώνα βγήκαμε πέμπτη και στο τρίτο αγώνα βγήκαμε δεύτερη. Πήγαμε πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα του Πανελληνίου Πολύματος. Είμαστε πρώτα στην Αθήνα, στο πνευματικό και που είναι στο πνευματικό, στις οποίες ήδη όλοι οι οδηγοί κάνουν προπόνηση εκεί, ενώ ήμασταν πρωτόγνωρες οι πίστες. Πήγαμε αρκετά καλά και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και τις επόμενες χρονιές. Οπότε για 3 επόμενα χρόνια ο Σπύρος μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την κατηγορία. Θα ήθελα να μου πεις το πιο βασικό που θα έλεγε και ο κάθε οποιοδήποτε θα έβλεπε το παιδί να ασχολείται με αυτό το σπορ. Πόσο ασφαλές είναι αυτό που κάνει ο Σπύρος? Όπως βλέπεις, φοράει ολόκληρη φόρμα, η οποία είναι ολόσωμη. Είναι δερμάτινη με γκορντούρα για να μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις. Έχει προστατευτικά στα γόνατα, προστατευτικά στους ώμους, προστατευτικά στους αγκώνες. Έχει μια ειδική καμπούρα εδώ πίσω, ώστε όταν πέφτει να μην χτυπάει. Φοράει κράνος, φοράει γάντια ειδικά, φοράει μποτάκια, τα οποία μπορώ να πω ότι με αυτές τις ταχύτητες που πηγαίνουμε, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες και στις πιο μεγάλες, είναι εντελώς ακίνδυνο αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά τα προστατευτικά φαντάζομαι ότι τρέχουν στους βαγόνες με τις πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και δεν χτυπάνε. Όχι τώρα, σε αυτές τις ταχύτητες που βρισκόμαστε εμείς. Είναι ακριβό το σπορ αυτό για να ασχοληθεί κάποιο παιδί και αν θα το πρότεινες και στους υπόλοιπους γονείς? Αν το παιδί τους δηλαδή δείξει ένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σπορ. Θα μπορούσαν να έρθουν εδώ στο χώρο προπόνησης, να δούνε καταρχάς τι κάνουμε και αν πραγματικά τους αρέσει, μπορούμε να τους βάλουμε να ξεκινήσουν, να μάθουν να οδηγάνε ασφαλές. Και από εκεί και πέρα, αν συνεχίσουν και τους ενδιαφέρει αυτό, μπορούν να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν ένα λίγο καλύτερο μοτοσυκλετάκι, μια στολή, για να μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό επίπεδο, το οποίο τα έξοδα τους είναι η στολή, οι μπότες, το κράνος, τα γάντια, ένα μηχανάκι που θα πρέπει να πάρουν και παράλληλα σιγά σιγά
να αλλάζουν γαντάκια, κράνος και το καθεξής. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που εδώ στο νησί μας ασχολούνται με αυτό που ασχολείται και ο Σπύρος? Υπάρχουν, ναι, δραστηριοποιούνται και άλλα 3 με 4 παιδάκια αυτή τη στιγμή, όπως δραστηριοποιούνται και άλλοι 4 με 5 ενήλικες. Έχουμε και ενήλικες λοιπόν. Έχουμε και ενήλικες, ναι. Οπότε έχουμε μια δυναμική παρουσία σε αγώνες, φαντάζομαι, και με βάση και την προπόνηση που κάνετε εδώ, τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Σπύρο, ήθελα να μου πεις οι φίλοι σου τι σου λένε όταν σε βλέπουν με τη στολή και το κράνος και το μοτοσυκλητάκι. Μου λένε συγχαρητήρια και όταν πηγαίνω το κύπελο στο σχολείο και αυτοί που είναι δίπλα στο θρανίο μου έρχονται να το πιάσουν. Και βάζω κι εγώ μέσα νερό στην κούπα και πίνω. Α, κάνεις ό,τι κάνουν και οι μεγάλοι αθλητές, πρωταθλητές στο συγκεκριμένο άθλημα. Ήθελα να μου πεις αν σου αρέσει κάτι άλλο να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, εκτός από από τη μοτοσυκλέτα εδώ και βεβαίως το διάβασμα, έτσι, το οποίο είναι το πρώτο. Όταν δεν έχω τίποτα να κάνω, βλέπω λίγο τηλεόραση, παίζω λίγο το τάμπλετ και άμα δεν έχω μετά τίποτα άλλο να κάνω, πηγαίνω καράτε ή μουσική και παλιά πήγαινα και μπάλα. Ήθελα να μου πεις ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σε όλους τους φίλους που θα σε δουν όταν θα προβάλλουμε αυτό και θα αναρτήσουμε αυτό το βιντεάκι και γενικότερα σε όλα τα παιδάκια της ΚΟΜ. Θα ήθελα να πω να μας βοηθάνε οι χορηγοί μας και μας βοήθησαν κιόλας και στο μέλλον να μας ξαναβοηθήσουν και να βρούμε και καινούργους. Για να μπορείτε να πηγαίνετε σε όλους τους αγώνες, έτσι. Πολύ ωραία. Μεθόδια. Κλείνοντας αυτή τη μίνι συνέντευξη. Αυτό που είπε και ο Σπύρος. Ευχαριστούμε καταρχάς όλους τους χορηγούς που είχαμε φέτος και μας βοηθήσανε πραγματικά ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό που κάνουμε. Και ευχαριστώ εσάς που μας πήρατε. Είμαστε καλά. Αυτά. Ευχόμαστε να έχετε καλή συνέχεια, πάντα με ασφάλεια και αυτό το δείχνει βέβαια και η παρουσία εδώ του μικρού και με το κράνος και με τα απαραίτητα. Και νομίζω πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε λίγο στη δράση, να μας δείξετε και λίγα πράγματα από την προπόνηση. Για πάμε λοιπόν.